Κυρία Τσιώτα, πριν λίγες μέρες διαβάσαμε στην εφημερίδα Real News κάποιες μετρήσεις που έκανε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και αφορούν το άλσος της πόλης μας. Θα θέλατε να μας πείτε κάποια λόγια γι' αυτό? Βεβαίως. Είναι μετρήσεις οι οποίες ξεκίνησαν από την παράδοση του άλσους στους δημότες πέρυσι το Μάιο. Μπήκαν κάποια ειδικά μηχανήματα μετρήσεων και παρακολουθούν το αυτά σε καθημερινή βάση καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι και τις τελευταίες μέρες πριν γίνουν οι ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου. Βέβαια να πω ότι αυτό που ζούσε ο Περιστεριώτης καθημερινά επιβεβαιώθηκε από τις μετρήσεις του Πανεπιστημίου. Γιατί όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι το άλσος είναι μια όαση δροσιάς μέσα στον καύσωνα, μέσα στο καλοκαίρι και όχι μόνο. Το άλσος είναι το καμάρι μας. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί αυτή η σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω των μετρήσεων επιβεβαιώνει ότι η ματιά μας για τις σύγχρονες πόλεις πρέπει να είναι στις βιοκλιματικές αναβλάσεις. Αυτές προσπαθούμε να πετύχουμε και να τις πραγματοποιήσουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκθεση στην πόλη μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πόλη μας έχει ανάγκη και από πράσινο και από ανάσες.